Ψηφιακοί επισκέπτες, αναγνώστες, ακροατές του Messenia Live. Είμαι ο Άγγελος Οράλης, φιλόλογος, και σήμερα θα δώσω μία γενική εικόνα για τις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες σιγά σιγά βαίνουν προς κορύφωση. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα οι μαθητές διαγωνίστηκαν στο μάθημα της ιστορίας. Τα θέματα ήταν αναμενόμενα, ήταν στα πλαίσια της σφαίρας της λογικής, ήταν θέματα τα οποία ένας μαθητής που έχει προετοιμαστεί αρκετά καλά θα αποδώσει το μέγιστο βαθμό και φυσικά δεν υπήρχαν αμφιλεγόμενα ή θολά σημεία. Μιας και τελείωσε η θεωρητική κατεύθυνση ή το πεδίο ανθρωπιστικών σπουδών την εξέταση, θα ήθελα να δώσω μια γενική εικόνα. Το μάθημα της έκθεσης, αρχικά. Όπως διαγωνίστηκαν φέτος οι μαθητές για πρώτη φορά, και μην ξεχνάμε ότι ήταν μια περίσταση και μια συγκυρία δύσκολη λόγω της αυτοαπομόνωσης, λόγω της καραντίνας που είχε επιβληθεί για το καλό όλων μας, το θέμα ήταν κάπως ιδιόρυθμο, κάπως δύσκολο. Πλέον οι μαθητές διαγωνίστηκαν σε τρία διαφορετικά θέματα. Διαγωνίστηκαν στην ποίηση, είχε τεθεί το θέμα της λογοτεχνίας και του ελεύθερου χρόνου. Όποιος μαθητής μάθαινε απ' έξω σχεδιαγράμματα, δεν θα μπορούσε να αποδώσει καλά, δεν θα μπορούσε να πραγματευτεί καλά τα θέματα. Άλλωστε, η έκθεση, η νεοελληνική γλώσσα, είναι ένα διαχρονικό εφόδιο ζωής. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε, να εκφραζόμαστε, να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα λεκτικά σχήματα για να αποδώσουμε τις σκέψεις που πρέπει να αποδοθούν στην επιχειρηματολογία του γραπτού λόγου. Στο μάθημα των αρχαίων, τα θέματα βατά. Εύκολα, για διαβασμένους μαθητές. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι ο μέσος όρος στις βαθμολογίες των πανελλαδικών είναι στο 10-10,5, που σημαίνει ότι οι μαθητές δεν προετοιμάζονται επαρκώς. Το μάθημα της κοινωνιολογίας φέτος για πρώτη φορά που τέθηκε, δεν είχε και αυτό θολά και αμφιλεγόμενα σημεία. Η ιστορία πάλι τα θέματα ήταν στα πλαίσια της λογικής και στα πλαίσια της μελέτης, οπότε θεωρώ ότι θα κινηθούν οι βάσεις όπως και πέρυσι, με μία ελαφρά κάμψη στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών. Τώρα, οι μαθητές που δεν έγραψαν καλά θα πρέπει είτε να βρουν έμεσους τρόπους να ικανοποιήσουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες, δεν πρέπει να το βάζουν κάτω, να θυμούνται ότι σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και ιδίως ένας νέος με πείρωμα ψυχής, με καρδιά, με γενναιότητα, με αποφασιστικότητα θα μπορέσει να καταφέρει να κατορθώσει το στόχο του. Δεν πρέπει τίποτα να τον εμποδίσει και μπορεί να το κάνει. Αρκεί να βρει τρόπους και να ανακαλύψει εκείνους τους δρόμους που θα τον οδηγήσουν προς την επιτυχία. Η οποία επιτυχία θα φέρει και την πολυπόθητη ευτυχία στη ζωή. Κύριε Ράλη, οι μαθητές της πρώτης λυκείου και της δευτέρας λυκείου, ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι μια σωστή προετοιμασία της προετοιμασίας των πανελλαδικών εξετάσεων? Ποια είναι τα βήματα, γιατί πολλοί γονείς αγχώνονται, παιδιά αγχώνονται και μέσα σε ένα χρόνο προσπαθούν να καλύψουν παιδαγωγικά κενά ετών. Η επιτυχία χτίζεται, οικοδομείται σιγά σιγά. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές όπου αυτή τη στιγμή κάποιος με το μαγικό ραβδί θα μπορέσει να βάλει στο κεφάλι του παιδιού όλες τις γνώσεις. Αν υπάρχει κατάλληλη φιλολογική ή γενικότερα εκπαιδευτική καθοδήγηση, το παιδί θα μπορέσει να βρει το βηματισμό του, να βρει το δρόμο του και να αποδώσει τα μέγιστα. Αυτό επομένως που χρειάζεται τι είναι? Συστηματικότητα, μεθοδικότητα, πίστη και θέληση σε αυτό που κάνει. Δεν πρέπει να παρασύρεται και να πιστέψει πρώτα απ' όλα στον εαυτό του. Αν ασκηθεί στην αυτογνωσία, εάν καλύψει τα κενά του, ανακαλύψει τις αδυναμίες του και τις καλύψει, τις δαμάσει, τις θυθασεύσει, πιστεύω ότι η επιτυχία με το πέρασμα του χρόνου θα έρθει.